Καλησπέρα παιδιά, check tech now, Ο Κώστας εδώ Σήμερα όπως βλέπετε λίγο επειδή είναι τεράστιο το πακέτο ε, Έκανα λίγο διαφορετικό setup, τέλος πάντων ε, Το συγκεκριμένο V for Vendetta Book and Mask Set Πρόσφατα ψάχνα επειδή διαβάζω κόμικς πάρα πολλά και ψάχνω να βρω νουβέλες, ψάχνω να βρω σε καλές ευκαιρίε και σε τιμέ, πραγματάκια. Βρήκα το συγκεκριμένο, γενικά δεν θα έπρεπε να το βρει 4 Vendetta μόνο του γιατί είναι αρκετά ακριβό το κόμικ, αλλά ήρθε σε συνδυασμό αυτό το Collectors μαζί με τη μάσκα. Οπότε λέω γιατί να μην το πάρω, η τιμή του, η τιμή του έχει 20 ευρώ. 20 ευρώ, καλά θεώρησα ότι είναι. Βέβαια, μετά είδα ότι η μάσκα μόνη τη, τω μεταξύ κάτι έχει μπει στο μάτι μου και με ενοχλεί τόση ώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, είδα ότι μετά η τιμή του στο eBay μόνο τη μάσκα, μόνη η μάσκα το κόμικ ξέρετε, δεν έρχεται μαζί πακετό, αλλά προφανώ δηλαδή, δεν είναι από τον ίδιο κατασκευαστή, ούτω ή άλλως, μια μάσκα είναι, είναι 1,50. Τα του ευρώ. Δηλαδή, με ένα ευρώ, 1,5 ευρώ, μπορεί να τη βρει. Τέλο πάντων, με ένα 20 ευρώ έκανε όλο το συλλεκτικό αυτό πακέτο. Είναι το V4 Vendetta, έχει τη μάσκα. Remember, remember the 5th of November. Είναι μέσα η μάσκα και το κόμιξ. Εγώ θα το αφήσω στο κουτί του, τουλάχιστον τη μάσκα, το κόμιξ θα το διαβάσω Γιατί δεν το έχω διαβάσει, έχω δει την ταινία όπω και όλοι σα. Αλλά το συγκεκριμένο κόμιξ είναι... μου έχει ξεφύγει. Βέβαια, το κουτί δεν ήρθε σε τόσο καλή κατάσταση, η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή πρέπει να το, να το, φτιάξω λίγο για να μπορέσω να το κάνω σαν βιτρινούλα για να έχω μέσα τη μάσκα βλέπετε εδώ μου ήρθε λίγο σκισμένο και πέφτει μέσα το τέτοιο τέλος πάντων να στα ανοίξω από το πλάι να δω τι έχει, τι περιέχει ξέρω τι περιέχει απλά να το δω και από κοντά λοιπόν με προσοχή και βλαβική ευλάβεια Λοιπόν, το κουτί περιέχει πρώτα απ' όλα όπως βλέπετε τη μάσκα για στο το βάλω εδώ πέρα και πολύ, το καλό είναι ότι υπάρχει και θήκη πάνω για να στερεοποιηθεί που είναι πάρα πολύ καλό τη μάσκα από το μύρωα, από το χαρακτήρα ας δοκιμάσω εδώ καλή φάση, ε, νομίζω τέλος πάντων αυτή εδώ είναι η μάσκα για αυτό την βάλω εδώ πέρα Ας δούμε το κόμικ πως είναι μέσα. Περίεργο πακέτο θα έλεγα, από τα πιο περίεργα που έχω ανοίξει. Ω, oh, τελικά δεν είναι περίεργο, είναι έξυπνο πακέτο. Το έξυπνο πακέτο. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ πρακτικό. Και αυτό παιδιά είναι το κόμικ νουβέλα του Alan Moore και του David Lloyd, «V for Vendetta». Ε, γενικά σα συνιστώ υπάρχουν πολλά κόμικ τα οποία αξίζει να διαβάσετε, αξίζει να, να ασχοληθείτε. Επίση, ένα άλλο που θα μπορούσα να προτείνω είναι το Logic Comics. Τρομερό είναι ειδικά. Αν, αν είσαι μαθηματικό φυσικό, θα το λατρέψει. κάποιοι ίσω να το βρουν δύσκολο. Τέλο πάντων, αυτό εδώ είναι το κόμικ. Με την ανατύπωση, με τι σελίδε. Δεν έχει γυαλιστερέ σελίδε όπω όλοι περιμένατε. Δεν έχει γυαλιστερά χρώματα. Είναι από τις πρώτες εκδόσεις και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι στα αγγλικά το συγκεκριμένο. Θα σας το τρέξω λίγο στα γρήγορα να το δείτε. Τώρα θα μου πεις τα αξίζει τα 20 το ευρώ του. Σας είπα ότι μόνο του το κόμικ το δεν νομίζω ότι θα το πρένα 20 ευρώ. Μόνη στη μάσκα δεν θα τα με την καμία όμως. Τώρα η μάσκα κανονικά αν θέλετε μόνη να τη βρείτε έχει σας είπα και 1,5 και 2 ευρώ μπορεί να τη βρείτε στο ebay. Τώρα, πακέτο μαζί σαν συλλεκτικό κομμάτι, για μένα πιστεύω ότι τα αξίζει. Λοιπόν, πιστεύω ότι τα αξίζει και με το παραπάνω. Τι λέτε εσείς. Πείτε μου τις γνώμες σας, πείτε μου αν μαζεύετε κόμιξ. Πάντως η μάσκα έχει πολύ πλάκα. Remember, remember the 5th of November. Καλή φάση. εα. Yeah? Λοιπόν, αυτό ήταν. Check the now. Ο Κώστα εδώ. Ελπίζω να. Είναι πάρα πολύ γρήγορο, αλλά δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερα τρομερό. Απλά ήθελα να σα το δείξω γιατί το βρήκα και είναι άλλο ένα κομμάτι που θα στολίσει τη συλλογή μου αυτό εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα το αγαπήσω όπω και αγαπάω όλα μου τα βιβλία, όλα μου τα κόμιξ, ό,τι έχω και δεν έχω. Λοιπόν, αυτό. Check the now. Ήμουν ο Κώστα. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα, παιδιά.